Συνεχίζονται και σήμερα οι έλεγχοι της αστυνομίας. Οι άντρες της τροχέας φορώντας μάσκα στο πρόσωπο και γάντια στα χέρια ζητούν από τους οδηγούς που πηγαίνουν αυτή την ώρα στη δουλειά τους να κάνουν στην άκρη προκειμένου να ξεκινήσει ο έλεγχος. Όπως θα δείτε και εσείς αυτή τη στιγμή, ο τροχονόμος κάνει στην άκρη ένα αυτοκίνητο και ζητάει να του επιδείξει τα σχετικά έγγραφα ή το SMS. Εκείνος με ανεβασμένο το τζάμι, βλέπουμε και μηχανάκι, έτσι, με ανεβασμένο πάντα το τζάμι, δείχνει το έγγραφα, δείχνει και την ταυτότητα και στη συνέχεια ή φεύγει ή του επιδίδεται το σχετικό πρόστιμο. Εμείς να πούμε, Νίκο, πως όση ώρα είμαστε εδώ, οι άντρες της τροχέας σταμάτησαν μέχρι και λεωφορεία και συνέστησαν στους επιβάτες να κρατάνε τα απόσταση ασφαλείας. Βλέπουμε ο αστυνομικός ότι δεν πιάνει τα έγγραφα, τα κοιτάει από απόσταση. Όχι, δεν πιάνει. Κοιτάει από απόσταση, τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας, μπάγια, και κυριολεκτικά μπορούμε να πούμε πως η ένταση είναι τέτοια των ελέγχων που πραγματικά έχουν σταματήσει πάρα πολλά αυτοκίνητα, γιατί και η κίνηση σήμερα είναι αυξημένη. Είναι αυξημένη, Δεν είναι όπως τις προηγούμενες μέρες. Το βλέπουμε. Είναι αυξημένη, Νίκο, μας έχει κάνει ιδιαίτερα εντύπωση αυτό το γεγονός. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως πρέπει να προβληματίσει. Αυτή τη συγκεκριμένη στη συγκεκριμένη διασταύρωση, βέβαια, ο έλεγχος γίνεται καθολικός, δεν ξεφεύγει κανένας, γιατί είναι ακροβολισμένοι αστυνομικοί και άντρες της τροχέας και στις τέσσερις γωνιές. Στο τρίγωνο της Αλεξάνδρας είναι το γνωστό, εκεί που είμαστε στους Αμπελόκηπους. Μα επίσης, νομίζω, κρατάμε, αφού σε χαιρετήσουμε, Παναγιώτη Φωτεινέ, το γεγονός ότι οι άντρες της αστυνομίας σταμάτησαν λεωφορείο, ανέβηκαν πάνω και άρχισαν να ψάχνουν και να ζητάνε τα χαρτιά, τα έγγραφα των επιβατών. Δηλαδή, ψάχνουν πλέον και πεζούς, όχι μόνο ως τα οχήματα, βλέπουμε μηχανές και αυτοκίνητα τα οποία ελέγχονται. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Φωτεινέ, συνέχισε το ρεπορτάζ. Και οφείλουμε και εμείς από εδώ να σας υπενθυμίσουμε, μην μετακινήσετε άσκοπα, διακινδυνεύετε και τη δική σας